Στην Αθήνα θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης με τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αρχέλα Ογρανά. Εκεί θα επιδιώξουν ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε να συζητήσουν λεπτομέρειες για το έργο του αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας της Χρυσούπολης, το οποίο κινδυνεύει με απένταξη από το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Εντάξει, τώρα εμπλοκόμαστε. Έχει νομίζω ότι σταματήσει εδώ και ένα χρόνο. Υπήρχε ένας ειδικός σύμβουλος, ο κύριος Τιβάρης, ο οποίος δεν δεχόταν το ποσοστό της συμμετοχής, το ποσοστό της έκπτωσης, κάπου εκεί υπήρχε κάποιο πρόβλημα και αφαιρέθηκαν πλέον οι αρμοδιότητες των ειδικών συμβούλων από τον Πρωθυπουργό, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και επανέρχεται η συζήτηση στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Γεωργίας. Οπότε θα έχουμε συνάντηση 9.30 ώρα την Παρασκευή με τον κύριο Υπουργό. Είστε αισιόδοξος δηλαδή για την έκβαση της υπόθεσης, το έργο θα συνεχιστεί? Το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει να συνεχιστεί. Είναι το μεγαλύτερο έργο της περιφέρειας και θα δώσει μεγάλη πλούση στους αγρότες. Και φυσικά θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο. Εσείς έρχετε έρθει σε επαφή με τον Δήμο της Χρυσούπολης, τι σας λένε από εκεί? Συμφωνεί με αυτά και ο Δήμαρχος, θα είναι και ο Δήμαρχος μας. Ναι. Εμείς θέλουμε να μην έχει πρόβλημα ο διαγωνισμός που έχει γίνει, διότι στο Υπουργείο που διαχειρίζονται το Αλέξανδρος Μπαλτατζής πιστεύουν ότι είναι μικρή έκπτωση που έχει δοθεί για το έργο της δυτικής πεδιάδας του Νέστου, το αρδευτικό, και θέλουν να επαναλάβουν το διαγωνισμό. Αυτό όμως θα σημάνει σχεδόν απένταξη του έργου, διότι δεν θα προλάβουμε τους χρόνους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πραγματικά. Είναι ένα αρδευτικό έργο το οποίο θα αρδεύει 27.000 στρέμματα και ξέρουμε πόσο ζωτικό είναι το νερό αυτή την περίοδο για την πεδιάδα του Νέστου και θέλουμε να τους πείσουμε ώστε να μην επαναλάβουν το διαγωνισμό, που στην ουσία σημαίνει απένταξη του έργου.